Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κουζινάκι μου σήμερα, γιατί θα φτιάξω με Μιχάλη παφίτικα κυπριακά τυριά. Είναι τυριά που τα φτιάχνουν στην Πάφο, ειδικά για τις φλαούνες τις αλμυρές. Είναι σκληρό, με μπόλικο αλάτι και μέσα που το κόβεις έχει μικρές τριμπούλες. Παρόλο που είναι μόνο η επόμενη μέρα, Μιχάλη, έντες τριμπούλες, παρόλο που συνεχίζουν με την ορίμαση να φαίνονται πιο πολλές. Μάλιστα. Ωραία. Αυτές είναι οι τριμπούλες. Και ως που οριμάζει θα ανοίγουν πιο μεγάλες. Διαφορετικό. Έχω συνταγή με το άλλο το μαλακό για τις γλυκές τις φλαούνες. Mm-hmm. Αλλά εγώ συνήθως κάνω συνδυασμό του μαλακού τσίνου μαζί με το παφίτικο. Πρέπει να έχετε τα σκεύη σας, τη μεγάλη σας την κατσαρόλα. Εδώ, φίλες μου, έχω βάλει 20 λίτρα γάλα, το μισό είναι πρόβιο και το μισό κατσικίσιο, δηλαδή 10 με 10. Θα πάρεις το 1 λίτρο. Ναι, ενώ τώρα είναι κρύο, βάζει γάλα. Θα πάρω το 1 λίτρο. 1 λίτρο γάλα για να... Θα χρησιμοποιήσω για την αναρή μου. Θα μπει μετά που θα βγάλουμε τη μυζήτρα. Πριν να αρχίσω, έχω αφαιρέσει 1 λίτρο γάλα που θα το χρησιμοποιήσω να βγάλω τη μυζήτρα μου, την αναρή μου. Δηλαδή έχω εδώ 19 λίτρα γάλα, ανάμειχτο, πρόβιο με κατσιγίσιο. Θα βάλουμε την πυθιά μέσα για να μας πήξει, να μας γίνει το τυρόπυγμα. Πόση πυθιά θα βάλεις? Η δοσολογία είναι για κάθε 10 λίτρα γάλα να βάλουμε 1 γραμμάριο πυθιά. Τούτα όμως θέλουν λίγο παραπάνω. Και έτσι θα βάλω 3 γραμμάρια. Δηλαδή ένα μπόμα. Ένα μπόμα. Και θα το ζεστάνω στους 40 βαθμούς τούτο. Για να βάλεις την πιτιά. Ενώ στα χαλούμια και στα άλλα τα σε πιο χαμηλή. Πιο χαμηλή θερμοκρασία. Εδώ θα το βάλω στους 40 βαθμούς. Και μετά θα βάλουμε την πιτιά. Άρα τώρα το περιμένουμε να ζεσταθεί στους 40. Ναι. Εδώ, Μιχάλη, έχω ένα κουταλάκι αλάτι, 3 γραμμάρια. Και θα βάλω και 3 γραμμάρια την πιτιά μέσα. Και θα ρίξω και ένα φλιτζανάκι 50 ml νερό. Χλιαρώνει. Όχι, κρύο, κρύο. Κανονικό. Όχι από το ψυγείο. Τι βρύσει. Τι βρύσει. Ανακατεύουμε το. Εν τούτο που άμα φτάσει στη θερμοκρασία που θέλω, θα το βάλω στο γάλα μας που ζεσταίνεται. Για να μα δώσει το τυροπίγμα. Κατ' εγκρίνια, Μιχάλη, πρώτα έκαναν έτσι. Βάλαν το χέρι του. Ακόμα θέλει. Εμείς τώρα έχουμε τα θερμόμετρα. Θα το περιμένουμε να πάει στους 40 για να βάλουμε τη διαλυμένη μας πιτιά μέσα στο γάλα. Πέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου, συνεχίζουμε το βράσιμο. Είναι φρέσκο γάλα κατευθείαν από το βοσκόν, κατευθείαν από τη φάρμα. Δεν είναι γάλα μπαστεριωμένο. Προσοχή, για χαλούμια και τυριά θέλουμε γάλα από τα ζώα απευθείας, όχι μπαστεριωμένο. Φτάσαμε τους 38 βαθμούς, 39, άντε Λίζα, ακόμα λίγο και θα το σβήσεις. Να αφαιρέσουμε τα θερμόμετρα, να ρίξουμε την πιτιά μας, τα 3 γραμμάρια πιτιάς μαζί με τα 3 γραμμάρια αλάτι διαλυμένα μέσα σε 50 ml νερό. Να τα προσθέσουμε λοιπόν στο γάλα μας. Πάει και τούτο για 40. Να τα ανακατέψουμε καλά, να το σκεπάσουμε και να το αφήσουμε κάπου 45 λεπτά για να μας δώσει το τυρόπυγμα. Εξαρτάται και από τι θέλει. Άντε Λίζα μου. Έτω, έφτασε. Ζήσε. Προσθέτεις τώρα την πιτιά μαζί με το αλάτι διαλυμένα μέσα στο νερό, στα 50 ml νερό. Να κατέβουμε. Εγώ με φίλες μου να πάω παντού. Έχουμε την κουτάλα μας τη μεγάλη που μας βοηθά. Σε έναν καλό ανακάτεμα τώρα. Να... Ένα ανακάτεμα. Να κατευθεί παντού. Πρέπει να γίνει, φίλες μου, 2-3 εβδομάδες πριν το Πάσχα. Διότι θέλει διαδικασία, να. Θέλει τη διαδικασία να στεχνώσει, να οριμάσει. Έλα. Πάμε τώρα να το κλείσουμε και τα λέμε. Θα το σκεπάσεις τώρα έτσι για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Να δούμε την ώρα. Βάλουμε και το πόμα από πάνω. Ωραία. Κλείνει και με το πόμα του. Και όπως είπες, αυτή η διαδικασία την έκαμνες πάντα τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν το Πάσχα. Διότι πρέπει να στενώσει, να μπορούσαμε να τουαλέσουμε για να κάνουμε τις παφίτικες φλαούνες. Ζητήσαμε πολλές, Μιχάλη, το παφίτικο. Ναι.
Κάνουμε το βίντεο και για να καταγραφεί και αυτή η παραδοσιακή συνταγή. Έχουν περάσει 45 λεπτά. Θα δούμε πώς έχει γίνει το τυροπήγμα μας. Ναι, θα δω κι εγώ. Δεν κολλά. Δεν κολλά πας στο χέρι. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Εντάξει. Ναι, δεν κολλά. Ωραία. Άρα έχει γίνει το τυροπήγμα μας. Τώρα θα το θρηματίσεις σε κόκκους 3 έως 5 χιλιοστών. Δηλαδή μέχρι μισό εκατοστό. Μανίκια πάνω καλά. Ναι. Ναι, το κάνεις με τη... Το κόψω. Να μην κάνουμε το θόρυβο. Να το κλείνουμε τα αυτιά σας. Είναι καλό, είναι κόλλα. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Επήρε μας 45 λεπτά. 45 λεπτά, όπως και τα χαλούμια και τα άλλα τυριά. Ναι, αλλά τώρα θα το θυματίσεις καλά όμως. Ναι. Α, τώρα το κάνεις και με το χτυπητήρι σου. Ανοίξει. Έχει γίνει αρκετό όπως φαίνεται. Καλό το γάλα του Αντώνη. Καλό ο Αντώνης. Θα μας εξυπηρετά όποτε θέλουμε. Θέλει ένα Μιχάλη τώρα. Τι, να έρθω να το χτυπήσω κι εγώ. Με ευκολία με τούτο. Φίλες μου, θα δουλέψουμε και με το χεράκι μας λίγο. Υπάρχουν μεγάλοι κόκκι ακόμα που θέλουν θρημάτισμα. Και θα το αφήσουμε λίγο έτσι να ηρεμήσει. Ναι, ένα δεκαλεπτό να ηρεμήσει, να κάτσει στον πυθμένα της κατσαρόλας μας και θα το μαζέψουμε, να το βάλουμε μέσα στα τρυπητά μας. 10 λεπτά αφού θρημάτισες το τυρόπιγμα. Με σβηστή τυφλό. Με σβηστό βέβαια. Το άφησες να καθίσει το τυρόπιγμα στον πυθμένα της κατσαρόλας. Τώρα θα το μαζέψουμε. Ωραία. Να φέρεις κοντά το... Και πάει σε σουρωτήρι. Σουρωτήρι που κάτω έχω. Ωραία, θα έρθω από εκεί να το δω. Εντάξει, κατά διαστήματα, Μιχάλη μου, να το αλατίζουμε κιόλας. Ναι. Γιατί τούτο, ελαφρά. Ελαφρά, όπως αλατίζουμε το φαγητό. Διότι τούτα. Στα τα παφίτικα θέλουν το αλάτι τους. Ρίχνεις και λίγο αλάτι. Αλάτι, μαγειρικό αλάτι. Όχι το λεπτό. Εντάξει. Μαγειρικό αλάτι. Αρκετό, να. Έγινε αρκετό από ό,τι βλέπω. Λίγο ένα λατάκι. Και συνεχίζουμε. Στρώσει. Αλατάκι. Θα το κάνουμε λίσσα. Παλιά ήταν πολλά αρμυρά και που τα αγοράζαμε, που τα φέρναμε. Επειδή δεν είχα ψυγείο, οι παλιοί έπρεπε να το συντηρήσουν με το αλάτι. Εμείς θα βάλουμε λιγότερο αλάτι. Για συντήρηση βασικά μπαίνει και για γεύση. Για γεύση. Εντάξει. Και αφού να κάνουμε τις αλμυρές εμείς, έτσι να κάνουμε τις λίγες. Έλα να δούμε. Να έχετε τις. Πάμε. Έχουμε τα θερκαστά μας κοντά. Μαζεύουμε τον νορό, διότι από τον νορό αυτό θα πάει πίσω στην κατσαρόλα για να βγάλουμε τη μυζήθρα. Τα εργαλεία πρέπει να είναι τοποθετημένα ώστε η δουλειά να γίνεται με ευκολία. Καλό το τυροπήγμα μας, έγινε ωραίο, να. Ναι. Δε, είναι τα ωραία σύσταση του, δε, Μιχάλη μου, δε, μια χαρά. Να είναι καλά ο Αντώνης που μας δίνει γάλα. Έχει τα ζώα του πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των πάνω πολεμιδιών. Είπε μας, αν θέλουμε τζάλα να μας δούμε. Ναι, σε λίγο νελατάκι. Να κάνουμε μετάγγιση του νορού σε άλλη κατσαρόλα. Με πιο ευκολία. Μόνο που δεν θα το πάρουμε σε βίντεο διότι θέλεις βοήθεια. Έλα Λίζα. Κάνουμε μετάγγιση λοιπόν του νορού για να πάρουμε όλο το τυρόπιγμα. Και να είναι καθαρή αναρή. Ναι. Πρέπει να έχεις τις κατσαρόλες σου, μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου. Βέβαια, χρειάζομαι. Μπορούμε να αφήσουμε και τη μικρή τώρα για την ζήτρα. Πάνε όλα πίσω. Πες μου το. Να βάλουμε ένα κόμμα. Ένα λεπτό. Λίγο ένα λατάκι και στο Μπράβο. Τελευταίο που βάλαμε. Σφίξε το. Εντάξει, για το σφίξουμε τώρα τέλεια. Διότι τούτο, βλέπεις το. Σφίξε το ακόμα λίγο. Τώρα τούτο, Μιχάλη, θα παίρνουμε από τούτο.
Και θα το βάλω μέσα στο, βάσπαλε. Ναι, μέσα στο ταλάρι μου. Εν τούτο μπορεί να το κάνει με τις τριμπούλες. Με τις τριμπούλες, ακριβώς. Τούτο πρέπει να μπει λουβιτό. Έχει φασαρία. Έχει φασαρία. Να μπει για να κάνει τις τριμπούλες. Πιέζομαι το. Αλλά πρέπει να μπει έτσι σιγά σιγά με υπομονή. Προσθέτουμε και λίγο ένα λατάκι. Ένα λεπτό πάνω το χέρι. Βάλουμε λίγο. Λίγο αλάτι. Φίλες μου, εγώ το κάνω με στα ταλάρια χαλουμιό, βασικά για χαλούμια. Ναι, υπάρχουν και πιο μακριά, πιο στενόμακρα ταλάρια. Στενόμακρα, ναι. Συνήθως αλλά... είναι ψάθαινα, η παλιά ήταν ψάθαινα. Έχω ψάθαινο, αλλά δύσκολο να πληθεί γίνω. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πιο υγιεινά, ας πούμε, που ψαθεί, αλλά για μόνο μέσα και δύσκολο να καθαριστεί. Εγώ βολεύω με τούτα. Χρησιμοποιώ τα τούτα. Πάλι κάνω τη δουλειά μου. Αν θέλετε να πιάσετε τα πιο μεγάλα, μπορείτε να πιάσετε τα πιο μεγάλα. Και αλατάκι. Έτσι αλατάκι, αφού είπαμε. Να τα γυρίσουμε. Μάλιστα, γεμίσαμε τρία ταλάρια. Να ανάψουμε να ζεσταίνεται ο νερός μας. Γιατί στους 65 με 70 βαθμούς θα βάλουμε και το 1 λίτρο γάλα που αφήσαμε πίσω για να πάρουμε τη μυζήθρα. Να βάλεις το θερμόμετρο σου. Ναι. Άναψε τα. Θέλει ώσπου να βράσει. Και τα δύο μάτια ανάβουν για να ζεσταθεί γρήγορα. Τώρα θα τα βγάλεις από τα ταλάρια. Ναι, και θα, θα το βάλεις σε άλλο, αλλά θα προσθέτουμε και λίγο αλάτι πάλι. Άρα από το ένα ταλάρι λοιπόν ξανά βγαίνουν και μπαίνουν στο άλλο ταλάρι. Να ξαναλουβήσουν δηλαδή. Ναι, αν θέλετε τούτο, αν με θέλετε πάλι να γίνουν τριμπούλες. Θα γίνει αυτή η διαδικασία από το ένα ταλάρι στο άλλο. Έλα να βάλουμε λίγο ένα λατάκι. Έλα Μιχαλή μου, διά του γεύση. Καλά, φύγω το χεράκι έλα, σου. Μάνα. Ωραία, πάει λοιπόν. Και λίγο αλατάκι. Κατά κρύβια, αν κάθε στρώση βάζουμε αλάτι. Όχι πολύ. Όπως θα αλατίζουμε το φαγητό μας. Α, λίγο. Μπράβο, έτσι. Να μην το παρακάμουμε. Με αυτά φτιάχναν τις φλαούνες και έτσι δεν έβαλαν άλλο αλάτι. Ναι, ναι, η φλαούνα ήθελε άλλο αλάτι. Το. Άμα βάλεις τέτοια τυριά. Αφού εμείς εξελμετίζαμε τα Μιχάλη μου, ήταν τόσο αρμυρά. Αυτά να... που μικροί παίρνατε από την Πάφο. Ναι. Από τα χωριά της Πάφου όταν πηγαίνατε. Πλέναμε τα ζούλας. Έχουμε γεμίσει τρία ταλάρια με τυρόπυγμα. Έλα Λίζα, είναι ώρα να προσθέσουμε το ένα λίτρο γάλα για να πάρουμε μυζήθρα. Είναι πάνω από 65 βαθμούς Κελσίου, πλησιάζει τους 70. Ώρα να προσθέσουμε το γάλα, το ένα λίτρο που κρατήσαμε πίσω. Πάει λοιπόν και αναδεύουμε. Προσθέτουμε λοιπόν ένα λίτρο φρέσκο γάλα στα 20 λίτρα. Στα 15 με 20 λίτρα γάλα που μπορεί να βάλεις αρχικά, προσθέτεις μετά ένα λίτρο περίπου γάλα, 5 με 10%. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε παραπάνω από 10% γάλα για να πάρουμε μυζήθρα. Τώρα θα συνεχίσουμε το βράσιμο μέχρι να αρχίσει να εμφανίζεται στην επιφάνεια η μυζήθρα και θα συνεχίσουμε να το βράζουμε μέχρι εμφανιστούν ρογμές. Τώρα ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι... Μέχρι να αρχίσει να εμφανίζεται μυζήθρα. Θέλει ανακάτευση. Μάλιστα. Όταν αρχίσουμε να δούμε φόκους μυζήθρας, θα σταματήσουμε το ανάδεμα. Εν μεταξύ, Μιχάλη, βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο. Μετακινούμε τα, αν θέλουμε. Βάλω το σαν τούτο, βάλω το πάνω από το ένα. Δεν σταματούμε το ανάδεμα όμως τώρα που περιμένουμε για τη μυζήθρα. Απαλά όπως είπες. Η θερμοκρασία έχει πλησιάσει τους 80 βαθμούς. Συνεχίζουμε το ανάδεμα. Πλησιάζει η ώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε κόκκους μυζήθρας να ανεβαίνουν στην επιφάνεια, να σχηματίζονται στην επιφάνεια. Περιμένουμε. Ήδη τους βλέπω. Τους φίλοι και φίλες, αυτοί είναι κόκκινοι μυζήθρας που ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Σταματώ τώρα το ανάδεμα. Το σταματάω και συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να καλυφθεί όλη η επιφάνεια με παχύ στρώμα από μυζήθρα.
Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 85 βαθμούς Κελσίου. Θα συνεχίσει να βγαίνει η μυζήθρα. Θα καλυφθεί όλη η επιφάνεια με παχύ στρώμα μυζήθρας. Όταν τη δούμε και σκάσει, θα σβήσουμε τη φλόγα και θα την αφήσουμε ακόμα κανένα δεκάλεπτο. Έχει σχεδόν καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια της κατσαρόλας με μυζήθρα. Φίλοι μας, όπως βλέπετε, όλη η επιφάνεια της κατσαρόλας μας έχει καλυφθεί με μυζήθρα. Συνεχίζουμε όμως το βράσιμο για να δημιουργηθεί παχύτερο στρώμα μυζήθρας. Η μυζήθρα μας άρχισε να κάνει ρογμές. Έτσι, σκάζει. Τώρα θα σβήσω τη φλόγα και θα την αφήσω για 10 λεπτά πριν τη μαζέψω. Σβήνω λοιπόν τη φλόγα. Θα την περιμένουμε 10 λεπτά και θα την μαζέψουμε. Ώρα λοιπόν να μαζέψουμε τη μυζήθρα. Θα τη βγάλει η Λίζα μέσα σε ταλάρι. Όλοι, ωραία. Μαζεύτηκε από πάνω, α. Βέβαια. Τι θα μας φτιάξεις με τη μυζήτρα. Βιάστηκες. Περίμενε. Καλτσούνια κριτικά. Καλτσουνάκια. Θέλεις βοήθεια. Άρα, θα πολλά. Αφήνω την κάμερα να σε βοηθήσω. Έλα, έλα, εντάξει. Ωραία. Ναι. Βάζουμε και λίγο αλατάκι στη μυζήθρα μας. Στρώσεις βάζουμε και βάζουμε και αλατάκι. Καλά βεγκάμπωση, να. Ναι. Να μπορεί να είναι και 2 κιλά μυζήθρα. Μεγάλο το ταλάρι τούτο. Κάμε και για χαλούμια μεγάλα. Το ταλάρι μας έχει γεμίσει, γι' αυτό θα βγάλω και λίγη της Ελίζας που της αρέσει να την τρώει με το μαζί με νωρό. Πολλά ωραία. Ζάχαρη ή ναι, μέλι. Μέλι, ζάχαρη, κανέλα, αρέσκει μου τούτη έτσι. Μπόλικη, και είναι ωραία, αφράτη. Δεν με πιάσει το τηλέφωνο. Α, μου το γιο μου. Μιχάλη. Ένα λεπτό, μπορεί. Αρκετή αναρία. Ναι. Τώρα, όμως... τώρα θα μπουν τα τυριά μαζί με τα ταλάρια μέσα στο ζεστό. Έτσι, να καθίσουν μέσα. Για 20 λεπτά. Ωραία. Πάρ' τα μέσα. Πάει και το τελευταίο. Έλα. Καλή ώρα, χρυσή. Και... συνεχίζουμε. Λίγο ένα λατάκι. Μιλούσαμε τώρα. Η ρύζη σου αναρεί φρέσκα. Μετά από 20 λεπτά βγάζουμε τα τυριά μας από το ζεστό νερό. Να φκούσει που το... ναι. Θα το αλατήσεις. Θα το αλατήσουμε. Σιγά σιγά να μην το... αλατήσουμε το. Ναι. Και ξαναβάλουμε το στο καναλί. Ανάποδα. Ναι. Πάει. Και το δεύτερο. Ένα και ένα. Πού είναι και το μάνα μου. Ένα και ένα για να πάεις. Για να πάεις πρέπει να μπεις στην καλύτερα και ένα. Εντάξει, δύο και δύο. Είδες πως είναι τις τρύπες του. Ναι. Τώρα τον έφερα. Τώρα τον έφερα. Λίζα μου. Ένα και ένα, δύο. Δύο και δύο, τέσσερα. Τρία και τρία, έξι. Ξαναβάλουμε τα πανάκολα να σταματήσουμε. Και να τα αφήσουμε καμιά ώρα να σταθούσει και θα τα ξαναγυρίσουμε και θα τα πάρουμε να τα λύσουμε. Ναι. Πάρ' τους μέλι που θέλουν τα παιδιά. Αλλά τις ακανέλα θέλεις. Όχι, μόνο μέλι, αλαρί και μπούνιες που έχω δαμε. Τι θα κάνεις Λίζα τώρα. Να τα βγάλω από το... ταλάρι. Είχαν τελειώσει μετά το μεσημέρι, τώρα είναι 6 ώρα το απόγευμα. Θα τα βγάλεις. Θα τα ξαναλατήσω. Σου αρέσει σαλάτι ξανά. Ναι. Έτσι ή με το χέρι σου. Ναι, με το χέρι. Αλλά έβαλαμε το χείο να μην μας πιάσουν παντού. Να βάλουμε καμιά κουταλιά στο καφέ. Και θα τα βάλεις πίσω στο ταλάρι ή έξω από το ταλάρι. Όχι, θα μείνουν μέσα στο ταλάρι για απόψε και αύριο
Θα βάλω μέσα σε διχτάκια να τα κρεμάσω. Να στεχνώσω. Να στεχνώσω. Πάση πίσω στο ταλάρι. Έναν να βγουν. Α, προτιμάς έτσι. Έτσι πιάνω καλύτερα. Πρέπει να πιάσουν άλλα στα παφίδικα. Ναι. Είναι τα αλατισμένα. Να τους βάλουμε και αύριο ακόμα. Και με αυτά θα φτιάξουμε τις φλαούνες μας. Τις φλαούνες μας, φίλες μου, έχω συνταγή με φλαούνες. Αυτά μαζί με χαλούμια και τυριά ανάλατα, μίξ θαλεσμένα, θα κάνουμε τις φλαούνες μας. Θα είναι το τυρί για τις φλαούνες. Ναι. Ωραία. Θα βάζεις λοιπόν από την άλλη πλευρά. Τώρα συνολικά να πάει 200 γραμμάρια τουλάχιστον αλάτι στα 3 κιλά τυριά και σχεδόν 2 κιλά μυζήθρα. Ναι. Έχουμε κάνει φίλοι και φίλες. Αρκετοί. Λίγο περισσότερο από 3 κιλά τυρί. Εμπάνω από 1 κιλό το καθένα του τα. Ναι. Και σχεδόν 2 κιλά μυζήθρα. Ωραία. Σάμενη. Θα δούμε τη συνέχεια αύριο. Κάτσε καλά να πάρει το σχήμα του. Μάλιστα. Α, τούτον είναι και ο καλαμέντο. Που τι είναι. Το πρώτο. Το πρώτο, αλλά... Αλατίστηκε. Δεν πειράζει, άρχισε. Το βάλω ακόμα λίγο. Εν τούτον το συντηρητικό του, εν τούτον το χαρακτηριστικό των παφίτικο. Αλλά εντάξει, πάμε με τον άριστο. Άμα βάλεις τέτοια τυριά, δεν θα βάλεις αλάτι στις φλαούνες. Ωραία, άτσι. Συνεχίζουμε, φίλες μου, με τα τυριά μας τα παφίτικα. Είναι η επόμενη μέρα. Έχουν μείνει όλο το βράδυ μέσα στο ταλάρι τους να πάρουν το σχήμα τους. Περίπου παίρνουν 50 γραμμάρια αλάτι το κάθε τυρί. Κιλό. Τούτα είναι έναν κιλό το καθένα. Το καθένα χρησιμοποιεί 150 γραμμάρια αλάτι, το μαγειρικό του αλάτι. Τώρα, Μιχάλη μου, θα τα βγάλω από τα ταλάρια τους. Είναι ωραία που φυκένουν. Ναι. Πήραν το σχήμα τους. Και ό,τι αρχίζει και κυτρινίζει. Ναι, και ως που οριμάζει να φαίνονται και τριμπούλες. Τώρα πρέπει να μπουν στον αέρα και στη σκιά για κάποιες μέρες να στεχνώσουν. Και μετά θα τα αποθηκεύσουμε στο ψυγείο μας. Μπαίνουν λοιπόν μέσα. Να κάτσε καλά. Να μπει το επόμενο. Οι θείες μου έτσι τα κάμνασαι. Έχουμε και διχτάκια. Μπορεί να τα βάλουμε και στα διχτάκια μας. Και αλλά... στις αρμαρόλες, στις κρεμαστές. Να το δείξουμε αλλά έτσι, θέλω να το πώς δείξω το κάμναν έτσι, οι παλιοί. Όπως το κάμναν και οι πιο παλιοί. Οι θείες μου. Να μπουν και τα τρία. Λουκάνικα. Ναι, παίρνουν και τα τρία. Να τα κάνουμε όπως τα λουκάνικα. Mm-hmm. Ένα. Ωραία. Κράτα μου το Μιχάλη μου. Ποιο. Έτσι είναι και εμένα, μπορούσα να κάτσω το άλλο. Έλα. Να τεκάβαμε και τα παφίντικα μας. Τα τυριά μας κρέμονται έξω. Φίλες μου, θα τα βάλουμε σε ένα σκιερό και δροσερό μέρος και καλυμμένο βέβαια. Αν δεν είναι καλυμμένο... Θα τα φέρνουμε μέσα τη νύχτα και θα τα βγάζουμε την άλλη ημέρα. Θα τα προσέχουμε, θα τα αφήσουμε. Ναι. Και μετά, για πόσες μέρες? 6 με 7 μέρες να τα πιάσουμε και να είναι στραγγισμένα. Το εξωτερικό τους περίβλημα να είναι κάπως σκληρό. Μετά, φίλες μου, θα τα βγάλω από το διχτάκι, θα βάλουμε σε ένα δίσκο χαρτί κουζίνας και θα τα βάλουμε πάνω. Θα πάνε στο ψυγείο ακάλυπτα. Όμως, κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα θα τα γυρίζουμε. Το κάτω θα πάει πάνω. Μπράβο. Και μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε. Για τις φλαούνες μας. Για τις φλαούνες μας. Ωραία. Αυτά.